του είπε και αυτή χθες. Και του είπε ότι σταματάμε, ξέρω εγώ, αυτό που κάνουμε. Ενώ πριν του είχε πει. Η Μιριέλα. Με το που ήρθε η Μιριέλα. Ναι, ρε παιδί μου, ότι με το που ήρθε ο Άρης, της είπε κάποια πράγματα. Ενώ πριν σου λέγε και πουλάει και σε θέλω. Ήθελα να πω ότι ο Άρης έχει δίκιο που τη λέει διπρόσωπη τη Μιριέλα, που τη χαρακτήρισε έτσι, διότι έξω από το συμβούλιο κάποια στιγμή, μόλις είχα κλείσει τότε το ειδήλιο και το ξανά άνοιξα μετά από λίγο καιρό μια δεύτερη ευκαιρία που της είχα δώσει, της είχα πει με γουστάρεις, λέω, όντως. Και αυτή μου είπε και σε γουστάρω, με τραβά να φιλεί στο στόμα, λέει, αλλά και πουλάει κιόλας, λέει, και στον κόσμο. Και μετά γι' αυτό την ξυπρόστιασα και την έκανα δρόμο. Και ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι ναι, είναι διπρόσωπη. Όχι, φίλε μου, είσαι, να το πω, μου λένε πολύ καραγκιόζης. Να πω γιατί. Γιατί ακόμα κι αν έχει γίνει αυτό, είσαι άντρας, ο οποίος στην αρχή έλεγες ότι γουστάρω, μου αρέσει, ποτέ ότι είσαι αρσενικό και το παίζεις και αρσενικό παλιά σκοπής, ναι, δεν δίνεις ποτέ μία γυναίκα. Αγάπη. Ακόμα και να έχει γίνει, δεν δίνεις ποτέ μία γυναίκα. Αγάπη, μου έπαιξε με τα συναισθήματα. Βάζω το καπέλο. Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα μου είναι απίστευτα αντιπαθής από εδώ και πέρα, μπορεί να έχει και δίκιο. Τελείωσε, την έδωσε, βεβαίως. Τελείωσε. Βεβαίως. Τελείωσε. Ας άφηνε την παραγωγή να το δείξει, να εκτεθεί μόνη της. Έτσι. Τέλος. Να πω στο αγοράκι, ναι, γιατί του έχω χρεωστικό, να με ακούσεις. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Τσακατσούκας. Πριν όμως με πας, έχω όχο, είναι δυνατόν. Έχω την αποφάνω. Είναι δυνατόν για τα τηλεοπτικά δεδομένα να αρχίζει κάποιος. Αντρέα, πρέπει να πάμε σε μία εξέλιξη. Ορίστε, ναι. Τι να σου πω, Αντρέα. Όχι, δεν το λέω για σένα. Γι' αυτόν δεν μ' άφησε. Η Έλενα την έχει. Ναι, εγώ φταίω, παιδιά. Αντρέα μου, χίλια συγγνώμη, ταπεινά συγγνώμη.